αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί λύση στο πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων? Αποτελεί λύση στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας προς όφελος των ασφαλισμένων? Λύνει προβλήματα υποδομής αναγκαίας για την αποτελεσματική λειτουργία των εργαζομένων σε αυτό? Το νομοσχέδιο, όπως διατείνεται ο Υπουργός με περηφάνεια, είναι συνέχεια των λύσεων που δόθηκαν με τα νομοσχέδια για το εργασιακό, τη ΔΕΗ, την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, την Ολυμπιακή παλιότερα και άλλα. Από αυτό μόνο που λέει ο Υπουργός καταλαβαίνουν όλοι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, για ποιον είναι λύση αυτό το νομοσχέδιο. Ζουν τις συνέπειες αυτών των προηγούμενων ανατροπών, τις συνέπειες του νόμου Χατζηδάκη για παράδειγμα. Γύρισε πίσω τους εργαζόμενους και από το 1921 που τότε θεσπίστηκε το 8ωρο. Θέσπισε ο κ. Χατζηδάκης με το νομοσχέδιο το 10ωρο που γίνεται και 13ωρο και βάλει. Απαγορεύει τις απεργίες, περιστέλει συνεργασίες ελευθερίες, ενισχύει την κρατική βία και τρομοκρατία. Απ' την άλλη, το αποτέλεσμα της περήφανης απελευθέρωσης ενέργειας με τον κ. Χατζηδάκη οδήγησε την πλειοψηφία του λαού μας στην ενεργειακή φτώχεια με την απίστευτη αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος. Αποτρέπουν τον λαό να κάνει χρήση ζώντας στην εποχή πριν τον εξελικτισμό. Τέτοιο είναι και αυτό το νομοσχέδιο. Παίρνετε οργανωτικά μέτρα σε ποια κατεύθυνση για να διαδικοποιήσετε τον ΕΦΚΑ με ταχύτερες διαδικασίες? Αξιοποιείτε την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ σε ποια κατεύθυνση? Στην κατεύθυνση λαιλασίας της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, όπως και με τη διαχρονική λαιλασία των αποθεματικών. Μεταθέτετε τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ. Καταργείτε εργασιακά δικαιώματα, περιστρέφετε συνδικαλιστικές ελευθερίες, κραδένετε τα πειθαρχικά δικαιώματα, το μαστίγιο δηλαδή, για να υποτάξετε συνειδήσεις. Αλλάζετε τον τρόπο αμοιβής, συνδέοντας το μισθό τους με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Οι αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση για τη δομή του ΕΦΚΑ δεν είναι απλά κάποιες μεταβολές ή αλλαγές που αφορούν οργανωτικά χαρακτηριστικά. Εντάσσονται στο σχεδιασμό που υπάρχει εδώ και χρόνια. Βρίσκονται στον πυρήνα όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που είναι η πλήρης απαλλαγή του κράτους από το κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης. Οι αλλαγές αυτές δεν έχουν ως προτεραιότητα τους ασφαλισμένους, τα δικαιώματά τους. Δεν υπάρχει ο καημός για τη συντάξη των εργαζομένων και των συνταξιούχων που δήθεν προβάλλεται. Η απόδειξη γι' αυτό είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται. Οι όροι που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, οι όροι της αγοράς, management, real estate, επενδύσεις και άλλα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την κοινωνική ασφάλιση? Αυτά είναι ζητήματα ιδιωτικού τομέα, ιδιωτικής αγοράς που λένε, είναι ζητήματα της λογικής των κερδών. Αυτή η στρατηγική απαιτεί και το αντίστοιχο στελεχικό δυναμικό που θα υλοποιήσει και τις προσαρμογές. Γι' αυτό και η πάυση των σημερινών γενικών διευθυντών και διευθυντών και η τοποθέτηση στη θέση τους των Golden Boys με παχυλούς μισθούς και με το μοναδικό προσόν της υλοποίησης της μετάβασης του ΕΦΚΑ σε ασφαλιστική εταιρεία. Με όλα τα χαρακτηριστικά βέβαια της ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν τους τοποθετείται για να λύσουν το θέμα των εκκρεμών συντάξεων και των άλλων δυσλειτουργιών όπως διατείνεστε. Το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, η ντροπή των μεγάλων καθυστερήσεων που συνεχίζεται, οι όποιες δυσλειτουργίες είναι αποκλειστικά ευθύνη και συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης. Ναι, είναι συνειδητή επιλογή. Αυτή έρχεστε να κρύψετε με τον πόλεμο στους εργαζόμενους. Και τι δεν έχετε πει για να εμπεδωθεί στη συνείδηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων ότι οι εργαζόμενοι είναι η πηγή του κάθε κακού? Ούτε ο σημερινός ΕΦΚΑ, ούτε αυτό που δημιουργείται υπηρετεί τους ασφαλισμένους. Υπηρετεί τους στόχους μετατροπής, όπως είπα, του ΕΦΚΑ σε ασφαλιστική εταιρεία. Έχετε δυσκολέψει αφάνταστα την άμεση επαφή των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων με τις δυτικές δομές που υπάρχουν σήμερα στον ΕΦΚΑ και αυτές που έχετε διαμορφώσει.
Δεν μπορεί κανείς να βρει άκρη. Δεν μπορεί κανείς να πάει να συζητήσει και να λύσει το πρόβλημά του. Τα προβλήματα δεν λύνονται με το 1555. Εκεί παίρνουν μία απάντηση, όχι λύση. Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο του ξεπουλήματος, της φτηνής ή χωρίς αντίτιμο παραχώρησης όλης αυτής της τεράστιας περιουσίας με fast track διαδικασίες ώστε να υποφεληθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Πριν από λίγο καιρό κιόλας, την κατασύνωση του ΝΑΤ, την παραχωρήσει στο Μαραθώνα και μετά με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτός ο χώρος γίνεται χώρος δασικής αναψυχής με λειτουργία μετά τη δύση του ηλίου. Δηλαδή γίνεται ένα κέντρο διασέρασης. Ωραία λοιπόν αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας κάνετε, κύριε Υπουργέ. Έχετε δώσει δείγματα γραφής ήδη για το τι εννοείται αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Με τις διατάξεις πρώτων νομοσχεδίων, η ακίνητη περιουσία των ταμείων θα γίνει λάφυρο στα χέρια των ιδιωτικών συμφερόντων. Περιουσία που ανήκει στους ασφαλισμένους, που για χρόνια δίνουν τη ζωή τους, τον υδρότα τους, το αίμα τους, είναι οι συντάξεις τους, δυστυχώς σήμερα παραχωρούνται. Ο ΕΦΚΑ δεν θα έχει κανένα λόγο στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο. Θα είναι η ΑΕ και ο ΕΦΚΑ απλά θα είναι ο μέτοχος. Αυτή η περιοχή λοιπόν των ασφαλιστικών ταμείων θεωρείται ένα εκμετάλλευτος θησαυρός. Και έτσι λοιπόν μπαίνει στην διαδικασία της απόδοσης, της επένδυσης, της αξιοποίησης με τέτοια χαρακτηριστικά. Ξέρουμε τα αποτελέσματα του ζωγαρίσματος, της κινητής περιουσίας, των αναπαθηματικών δηλαδή, τα δεδομένα ομόλογα, τα κουρέματα και άλλα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και λείπουν σήμερα δεκάδες δις από τα ασφαλιστικά ταμεία. Με το νομοσχέδιο αυτό θα έχει την ίδια τύχη και η ακίνητη περιουσία. Θα συνεχιστεί η λαϊλασία, η ληστεία, όπως και το νεοπαθηματικό, όπως είπαμε, που έγινε μέχρι σήμερα. Μεγάλη εισφαγή των αποθεματικών από όλες τις κυβερνήσεις, διαχρονικά, σε όλη την ιστορική διαδρομή, μόνο οι μορφές άλλαζαν. Η αφέμαξη όμως των εισφορών, των συντάξεων, της ασφάλειας των ίδιων των εργαζομένων συνεχίζονταν από κάθε κυβέρνηση. Η μόνιμα χαμένη ήταν τα ασφαλιστικά ταμεία, οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι και κερδισμένοι βέβαια μόνιμα ήταν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Το αστικό κράτος χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί τα αποθεματικά των ταμείων για τη διεύρυνση και αναπαραγωγή του κεφαλαίου, τη χρηματοδότηση των μονοπωλιακών ομίλων με θαλασσοδάνεια και άλλα. Να θυμηθούμε, το 1947 είχαμε απώλεια 50 δις. Τα αποθεματικά χρησιμοποιήθηκαν για εξοπλισμούς. Το 1950, με τον αναγκαστικό νόμο του Μαρκεζίνη, είχαμε απώλεια 33 δραχμές, 90 δις ευρώ. Το 1992 είχαμε απώλεια 6 δις. Βέβαια με μετοχές υψηλού ρίσκου, με δεδομένα ομόλογα κτλ. Το 2012 απώλεια 26 δις με το κούρεμα. Είχαμε την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, 4 δις ευρώ. Έχουμε τώρα με το ΤΕΚΑ, τη χρηματοδότηση στους ιδιώτες, με 70 δις. Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μόνιμο για τους εργοδότες, για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και έχουμε και τώρα το νομοσχέδιο με την ακίνητη περιουσία που, όπως είπαμε, παραχωρείται και χωρίς αντάλλαγμα ακόμη στο μεγάλο κεφάλαιο. Η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση των αποθεματικών των ταμείων. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για την κοινωνική ασφάλιση και η στάση τους απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων αποτελεί ένα διαρκές έγκλημα. Ο χρηματιστηριακός τζόγος δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αξιοποίησης για τα αποθεματικά των ταμείων. Σημασία δεν έχουν κάποια στοιχεία για το ποιο όφελος μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή για τις αγορές που διψούν να συγκεντρώσουν και να αρπάξουν κεφάλαια και να χρηματοδοτήσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολυεθνικές, μπορεί να κερδίσει λογιστικά. Όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι οι ζημιές και αυτό έχει αποδειχθεί. Είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε ανάθεση του έργου της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας
σε εταιρεία συμβούλων και της μετατροπής ΑΕ με στόχο την ένταξή της στο χρηματιστήριο. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε συρρήκνωση δομών και αντικειμένων, όπως και σε οποιαδήποτε κτηριακή συγχώνευση υπηρεσιών που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία και τον αποκλεισμό στην πρόσβαση και τη δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Καμία πώληση παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ σε ιδιώτες. Η κυβέρνηση, πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι, ο λαός μας δεν θα σταματήσει την επίθεση. Ετοιμάζει εκτός όλων αυτών νέα μείωση των παροχών για όλους προς τα κάτω. Ετοιμάζει το έδαφος για την ελαχιστοποίηση έως και κατάργηση των επιδομάτων με την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Νομοθεσία για ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης και υγείας. Με πρόσχημα την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τις γενικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΣΑ για τα εργαλεία τα οποία είναι περήφανος ο κύριος Χατζηδάκης, τα νέα όρια ηλικίας ταξιοδότησης, σύμφωνα και με τον νόμο Λοβέρδου Κουντρουμάνη, το 2010 και τη ρήτρα για την αύξηση του όριου ηλικίας με βάση το προσδόκιμο ζωής, θα ανέβουν και πάνω από τα 67. Συνεχίζεται το πάγωμα των αυξήσεων σε συντάξεις μέχρι 31 Δεκάτου του 2022. Τους ταξιούχους τους οδηγείται στην πείνα, κύριε Υπουργέ. Είναι γνωστό από τα στοιχεία του ήλιου. Τελειώνω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Από τα στοιχεία του ήλιου, το 27,2% των ταξιούχων, δηλαδή 671.429, παίρνουν σύνταξη έως 500 ευρώ. Λέγατε για το ΕΚΑΣ, αλλά εσείς δεν το επαναφέρατε. Κατηγορούσατε το ΣΥΡΙΖΑ, το κατάργησε και εσείς το διατηρείτε. Έχετε μειώσει και τσακίσει τις συντάξεις και ζουν οι συνταξιούχοι με σύνταξη έως 500 ευρώ και έως 600 ευρώ ζουν άλλοι 930.000 ταξιούχοι. Και με 700 ευρώ ζει το 1.120.000 περίπου ταξιούχοι. Η θέση της κυβέρνησης για εφαρμογή της ζέντας Κατρούγκαλου με την εγκύκλιο Τσακλόγλου, το είπαμε και προχθές, το λέμε και σήμερα, που δεν την πήρατε πίσω αυτή την εγκύκλιο, πρέπει να την πάρετε πίσω τώρα, αφορά όσους βγαίνουν στη σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου του 2022, συντάξεις κυρίας. Τσακίζει τις συντάξεις κυρίας. Μείωση έως 25%. 270 ευρώ κάτω. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πείτε, θα υλοποιηθεί αυτή η ρύθμιση ή θα την καταργήσετε. Και βέβαια, αν καταργήσετε, πρέπει να τροποποιήσετε και τον νόμο του Κατρούγκαλου. Για τους ομογενείς, δεν είπατε ακόμα για τις τροπολογίες. Ετοιμάζεται μια ρύθμιση όπου, κατά τη γνώμη μας, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, δεν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, το διονύζετε, διατηρείτε αντί 40, λέτε 32, 30, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί κάθε διάκριση για τους ασφαλισμένους. Ύστερα από όλα αυτά, επιμένουμε ακόμα και σήμερα, καταψηφίζουμε βέβαια και λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί.